Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή «Τι λες τώρα». Μαζί σας μέχρι τις 7 παρα 10 θα σας κρατήσουμε συντροφιά, συζητώντας τα θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο. Και εσείς βέβαια μπορείτε να παρεμβαίνετε σε αυτήν την εκπομπή, στέλνοντας τα δικά σας μηνύματα στο email που βλέπετε στην οθόνη σας και βέβαια στέλνετε και θέματα που εσείς επιθυμείτε έτσι να αναπτύξουμε. Και είναι αλήθεια ότι μας στέλνετε πολλά θέματα και πολλές φορές βρίσκεται και στην καθημερινή μας ατζέντα. Είμαστε εδώ λοιπόν να τα επεξεργαστούμε ό,τι εσείς μας στέλνετε και να σας τα παρουσιάσουμε. Τώρα το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στις ευρωεκλογές και κινούνται έτσι τα κόμματα με τις προκλήσεις να είναι πολλές. Στην καθημερινότητα τα προβλήματα παραμένουν βέβαια με την ακρίβεια και τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος να είναι τα πιο βασικά. Από την άλλη βέβαια χαρακτηριστικές είναι και οι κινήσεις που γίνονται στην αυτοδιοίκηση για να τρέξουν τα έργα. Θα τα πάρουμε όμως από την αρχή τα θέματα όλα. Δραματική είναι η κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει μισθωτοί και χαμηλοσυνταξιούχοι με την πρόσβαση στα απαραίτητα αγαθά να είναι πάρα πολύ δύσκολη τη στιγμή που οι τιμές παίρνουν διαρκώς την ανιούσα. Ενδεικτικό της κατάστασης το γεγονός πως μόνο για το σούπερ μάρκετ ξοδεύει κανείς το μισό μισθό του. Λιγότερα, για τους περισσότερους μόλις τα άκρος απαραίτητα και φθηνότερα είναι τα ψώνια που κάνουν έξι στους 10 καταναλωτές στο σούπερ μάρκετ, καθώς η συντριπτική πλειονότητα, δηλαδή οι 9 στους 10, δηλώνουν ότι δυσκολεύονται οικονομικά εξαιτίας της ακρίβειας που, καθώς φαίνεται, τα πανωτά κυβερνητικά μέτρα δεν μπορούν να καταπολεμήσουν. Πάει σούπερ μάρκετ, μιλάμε και δεν προλαβαίνουμε ούτε λογαριασμού να πληρώνουμε. Το πληρώνουμε λογαριασμού, μένουμε τα πια και ψύχρεμοι. Αλλά πιο πολύ τώρα βοηθάμε και τα παιδιά μας, τα εγγόνια. Πηγαίνουν πανεπιστήμιο, δεν πρέπει να δώσεις κάτι στα παιδιά, στα εγγόνια. Βλέπεις ότι τα παιδιά σου τα φέρνουν δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Αν δεν βοηθήσουμε κι εμείς, από το κράτος δεν περιμένουμε πολλά πράγματα. Και τι ακριβώς να περιμένεις? Αξίζει να σημειωθεί πως στις περισσότερες περιπτώσεις για το σούπερ μάρκετ δεν αρκεί καν ο μισός μισθός. Όλος, όχι ο μισός. Γιατί λες το μισός? Ολόκληρος. Δεν βλέπετε τώρα πώς πάει η κατάσταση? Δεν πάει καθόλου καλά. Λένε ότι αυξήσαν τους μισθούς, αλλά εδώ έχει αυξηθεί το κόστος ζωής 5 φορές. Και τι δώσανε? Δώσανε μια αύξηση ειδικά στους συνταξιούχους, 3%, και αυτό ήταν χωρίς την εφορία. Ποιον κοροϊδεύουμε? Ξεφτύλα τελείως. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την καταναλωτική συμπεριφορά, τα ελληνικά νοικοκυριά κάθε φορά που ψωνίζουν στο σούπερ μάρκετ ξοδεύουν 70 ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 14,7% από πέρσι που ήταν 61. Κατά παρόμοιο τρόπο, η μέση μηνιαία δαπάνη εκτιμάται στα 370 ευρώ, σημειώνοντας ανάλογη άνοδο από 324 ευρώ πέρυσι. Το 75% των καταναλωτών δαπανά μέχρι και 450 ευρώ το μήνα, με την ανάγκη λήψης μέτρων επιτακτική και τους καταναλωτές στα όρια τους. Να αυξηθούν λίγο οι συντάξεις και οι μισθοί χρειάζονται λίγο, γιατί όταν έχουν ακριβήνει όλα τα υπόλοιπα και οι μισθοί έχουν μείνει στάσιμοι, λογικό είναι ότι δεν τα βγάζουν πέρα. Και η νεολαία πιο πολύ, που έχουν κάνει οικογένειες. Εμείς, οι μεγάλοι με τη σύνταξη, κουτσά στραβά τα βγάζουμε πέρα. Αλλά έλα που βοηθάμε και εκεί και δεν μένουνε. Για εμάς τους συνταξιούχους δεν νοιάζεται κανένας. Έχει αποδειχθεί ότι όποιος και να κυβερνήσει δεν βλέπουμε άσπρη μέρα. Το πιο άσχημο είναι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δεν υπάρχουν αρχηγοί. Πού είναι η παλιά αρχηγή? Αυτή τίποτα. Πρέπει πρώτον να βάλει μυαλό ο Έλληνας, να ξέρει τι ψηφίζει, και δεύτερον να βγουν σωστή πολιτική. Γιατί αυτοί που είναι, δυστυχώς τίποτα. Απελπισία. Τίποτα. Κενό. Πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές.
αλλά δεν βλέπω να γίνεται τίποτα, δυστυχώς. Πάντως, από τις δημοσκοπήσεις που είδα, είναι, του Μητσοτάκη είναι χαμηλά τα ποσοστά. Δηλαδή, άρα κάτι δεν πάει καλά. Τώρα μέχρι τις 4 Μαΐου θα είναι σε ισχύ το καλάθι της Σαρακοστής, το οποίο ξεκίνησε από σήμερα στα σούπερ μάρκετ σε μια προσπάθεια οι καταναλωτές να προμηθευτούν πιο οικονομικά τα απαραίτητα. Το μέτρο ωστόσο, αν και μοιάζει να ανακουφίζει σε έναν βαθμό, σε καμία περίπτωση δεν αρκεί. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα και μέχρι τις 4 Μαΐου το καλάθι της Σαρακοστής, που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα για αυτήν την περίοδο, με τους καταναλωτές ωστόσο να εκτιμούν πως αυτά τα μέτρα είναι ημίμετρα. Δεν είναι μέτρα αυτά, αυτά είναι ημίμετρα. Καλάθια διανού. Όλα ψέματα είναι. Τι καλάθια και καλάθια, όλα ακρίβεια. Κάτσε στην αγορά και κοίτα να δεις τι γίνεται και να δεις τι γίνεται. Νομίζω ότι προσπάθειες γίνονται. Τώρα κατά πόσον αυτές ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ανθρώπων, δεν το ξέρω. Είναι μια προσφορά. Τώρα κατά πόσο είναι καλή, εντάξει, θα το δουν και οι καταναλωτές. Οι απόψεις δίστανται για αυτού του είδους τα μέτρα. Στο πλαίσιο του καλαθιού του νοικοκυριού θα ενταχθούν λοιπόν ο χαλβάς, τα καταψυγμένα θαλασσινά και οι νηστίσιμες σαλάτες, πέρα από όσα νηστίσιμα υπάρχουν ήδη, όπως τα όσπρια, το ρύζι, τα ζυμαρικά και τα καταψυγμένα λιχανικά. Οι καταναλωτές εκτιμούν πως το μείζον είναι να μειωθούν στο σύνολό τους οι τιμές. Θα έπρεπε να είναι μόνιμα οι μειώσεις τιμών, να είναι πιο μόνιμες, να μην είναι προσωρινές μόνο για τις γιορτές. Γίνεται μια προσπάθεια τώρα τελευταία, λένε και τα απορριπαντικά, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα στα βασικά είδη διατροφής. Εκεί θα πρέπει να είναι, που ο κόσμος εκεί έχει περισσότερο ανάγκη. Νομίζω ότι αυτή η περίπτωση είναι καλύτερη. Μόνιμη σαφώς να είναι και μεγαλύτερη. Πάμε τώρα στην πολιτική διάσταση των πραγμάτων. Οι πιο κρίσιμες ευρωεκλογές είναι αυτές και αυτό βέβαια διαφαίνεται και από τα διλήμματα και τις προκλήσεις που υπάρχουν. Τα κόμματα ανεβάζουν ρυθμούς υπό την πίεση των εξελίξεων και μια σειρά ζητήματα που αναδύονται. Από την άλλη βέβαια ο πιο βασικός παράγοντας είναι αυτός της αποχής. Με πολύ έντονο ενδιαφέρον κινείται η κατάσταση στην πορεία για τις ευρωεκλογές, με πληγωμένο να είναι το θυμικό των πολιτών. Είναι πληγωμένο το θυμικό των Ελλήνων σε διάφορα περιφερειακά θέματα, τα οποία όμως τι κάνουν, φορτίζουν πολύ έντονα το τοπίο και άρα ανεβάζουν τις προσδοκίες και τις σε εισαγωγικά απαιτήσεις από την ακρίβεια που είναι κυρίαρχο ζητούμενο. Και δίπλα στην ακρίβεια έχει αρχίσει και παρισφρεί μια, αν θέλετε, παραφιάδα αυτού του πράγματος που λέγεται προσωπικό εισόδημα. Εμπειροί αναλυτές εκτιμούν τους κινδύνους και τις προκλήσεις των ευρωεκλογών, με την αποχή στο πολιτικό σκηνικό να είναι ένας παράγοντας. Η δομή της αποχής ποτέ δεν ξέρεις από πού θα έρθει. Ναι. Βεβαίως, πάντα στις ευρωεκλογές οι κυβερνήσεις, η θεωρία λέει ότι έχουν μία φθορά. Η Νέα Δημοκρατία έχει μετακινηθεί και έχει κάτσει γερά στο χώρο του κέντρου, εκτιμά ο Δημήτρης Μαύρος, με τον κίνδυνο για απώλεια ψήφων να προέρχεται από τα δεξιά της. Έχει μετακινηθεί η ίδια η Νέα Δημοκρατία στο κέντρο και έχει κάτσει πάρα πολύ γερά εκεί, άρα προς τα πού να χάσει. Ένας από τους παίκτες που φαινόταν ότι θα μπορούσε να είναι ισχυρή απώλεια προς τα εκεί, το ΠΑΣΟΚ παραδείγματος χάρη, φαίνεται ότι έχει μπερδέματα εσωτερικά μέσα του. Και από την άλλη, το κρίσιμο ζήτημα έχει να κάνει με το δίπολο Κασελάκη-Ανδρουλάκη. Ο κύριος Κασελάκης, όσο τον πυροβολούν είτε μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ είτε έξω από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν το σκοτώνουν, ο κύριος Κασελάκης μπαρουτοκαπνίζεται και μαθαίνει. Δηλαδή θρέφεται από αυτό το πράγμα. Και άρα αποκτά μια μεγαλύτερη πολιτική υπόσταση από ό,τι ήταν όταν ξεκίνησε. Και από την άλλη μεριά, ο κύριος Ανδρουλάκης, όσο προσπαθεί να ζυγίσει τις καταστάσεις, να είναι πολιτικός ορθός και να είναι και λίγο έτσι και λίγο έτσι, μάλλον φαίνεται ότι χάνει πια. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Σοκ από το νέο περιστατικό βίας που σημειώθηκε στη Σπάρτη. Μια έντονη λογομαχία οδήγησε στον άγριο ξυλοδαρμό γυναίκας από τα χέρια του ενδιαστάσεως σύζυγου της. Η άτυχη γυναίκα, πρώην αθλήτρια, περιγράφει τη φρίκη που έζησε, καταγγέλλοντας ότι ο σύζυγός της προσπάθησε ακόμα και να την πνίξει.
Σε κατάσταση σοκ, η κοινωνία της Σπάρτης μετά το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Μια λογομαχία που πήρε διαστάσεις κατέληξε στον ξυλοδαρμό μιας γυναίκας πρώην αθλήτριας του bodybuilding από τον σύζυγό της. Το ένα φέρνει το άλλο, όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Έτσι συμβαίνει σε κάθε σπίτι καθημερινά. Το θέμα είναι ότι ξέφυγε η κατάσταση, καθώς εν διαστάσει πλέον ο σύζυγός μου σηκώθηκε πάνω. Με έπιασε από τα μαλλιά. Είχα κοτσίδα, με έριξε κάτω και άρχισε να με χτυπάει στο πάτωμα. Από το κρεβάτι του πόνου, η γυναίκα περιγράφει τη φρίκη που έζησε, καταγγέλλοντας πως ο σύζυγός της επιχείρησε ακόμα και να την πνίξει. Θέλε να πάει να δουλέψει σε ένα βραδινό μπαρ, τέλος πάντων, για έξτρα εισόδημα. Κάτι που εμένα με έβρισκε πολύ αντίθετη σε αυτό. Και να σου πω και κάτι, βαρέθηκα ρε φίλε. Πραγματικά θέλω να χωρίσουμε. Χτυπούσε με εμένα. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτό. Κάτι που δεν έχει ξανακάνει, έχει ξαναπλώσει χέρι μέχρι ένα σημείο. Προσπάθησε να γίνει πνιγμό. Πώς προσπάθησε, όταν εγώ, αφού με χτυπούσε και γιατί πονούσα, προσπάθησα να φωνάξω για να μ' ακούσει κάποιος γείτονας. Εκείνη τη στιγμή εκείνος έβαλε και τα δύο του χέρια να μου κλείσει τις οδούς, δηλαδή μύτη στόμα. Η γυναίκα μητέρα ενός τριχρόνου αγοριού νοσηλεύτηκε με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Έχει υποστεί διάσηση και απώλεια μνήμης. Η δίκη πήρε για τυπικούς λόγους αναβολή, με τον σύζυγό της να είναι ελεύθερος, έχοντας περιοριστικό όρο να μην την πλησιάζει. Αυτά λοιπόν και με το νέο περιστατικό βίας. Φαίνεται ότι δεν έχει σταματημό όλο αυτό. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Επιτάπητο στέθηκαν τα έργα πολιτισμού και αθλητισμού στη Μεσσηνία σε ευρεία σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων. Εκεί ιεραρχήθηκαν οι προτεραιότητες και δόθηκαν οι κατευθύνσεις προκειμένου άμεσα να μπουν σε ροή μια σειρά από παρεμβάσεις που έχουν την απαραίτητη μελετητική ωριμότητα. Τα έργα που έχουν σχέση με τον αθλητισμό και τον πολιτισμό τέθηκαν επιτάπητο σε ευρεία συσκέψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας με την συμμετοχή των αρμόδιων αντιπεριφερειαρχών αλλά και αυτοδιοικητικών εκπροσώπων του πρώτου βαθμού. Με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους συμπολίτες μας όσον αφορά τα αναγκαία έργα, ενώ παράλληλα την ομαλή διεξαγωγή εκδηλώσεων που συνδιοργανώνουν πολλές φορές η περιφέρεια με τους δήμους. Από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη αθλητισμού, Βασίλη Σιδέρη, επισημάνθηκε η ανάγκη να προχωρήσουν διαδικασίες έκδοσης αδειών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και το γεγονός της ύπαρξης απεινιδωτών σε κάθε αθλητική εγκατάσταση προς χρήση. Και όπου δεν υπάρχει, η περιφέρεια θα είναι δίπλα για να μπορέσει να προμηθεύσει τα αντίστοιχα μηχανήματα και βεβαίως να εκπαιδευτεί και το κατάλληλο προσωπικό. Πέρα από αυτά, τέθηκαν επιτάπητο στα έργα αθλητισμού, που είναι σε εξέλιξη στους Δήμους Μεσσηνίας, αλλά και εκείνα που είναι όριμα μελετητικά ή σχεδιάζονται να μελετηθούν. Όπως το γήπεδο της Καρδαμίλης, το οποίο έχει μελετητική οριμότητα και προϋπολογισμό 1,3 εκατομμύρια ευρώ, βελτιώσεις στο στάδιο της Μεσσήνης, όπου κάτω από τις κερκίδες θα γίνει ένα προπονητήριο με προϋπολογισμό 390.000 ευρώ, το γήπεδο της Κυπαρισίας έχει μελέτη με 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Το στάδιο του Μελιγαλά επίσης μελέτη για 1 εκατομμύριο ευρώ για τις κερκίδες, ενώ αυτή την περίοδο υλοποιείται το έργο του Ταρτάν γύρω-γύρω από τον αγωνιστικό χώρο. Επιτάπτως και τα έργα πολιτιστικού ενδιαφέροντος παρουσία της Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Αθηνάς Κόρκα. Μελέτες υπάρχουν επίσης για το θέατρο της Μάνης, το οποίο πραγματικά είναι ένα κόσμο μέχρι εκεί που έχει φτάσει και χρειάζεται όμως συμπληρωματικό έργο. Φωτισμό στο κάστρο της Ανδρούσας, ψηφιακό μουσείο της θάλασσας για την Καλαμάτα στο Δημοτικό Σχολείο της Μαντίνιας, όπως και άλλες μελέτες που είναι σε εξέλιξη, όπως είναι για τα κάστρα Μεθόνης και Κορώνης. Είδαμε και τα δύσκολα, να δούμε όμως και τα εύκολα και τα χαρούμενα, γιατί ζούμε και στους ρυθμούς αυτές τις μέρες του καρναβαλιού, των αποκριών και γίνονται πάρα πολλές δράσεις, αναβιώνουν πολλά έθιμα. Και θα πάμε τώρα στο Μαγκανιακό, γιατί είναι μαζί μας η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, η κυρία Νατάσα Καλογεροπούλου. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Και έχουμε ένα ιδιαίτερο καρναβάλι εκεί στο Μαγκανιακό που γίνεται κάθε χρόνο, το καρναβάλι του Μαλλιαρού. Είναι πλέον θεσμός για το Μαγκανιακό. Ναι. Είναι η τέταρτη φορά που το κάνουμε φέτος. Ναι. Το 2018 ξεκίνησε. Η ιδέα ξεκίνησε από ένα θρύλο που ακούγαμε από τις γιαγιάδες μας, το Μαλλιαρό, που ήταν ένα νόθο παιδί που γεννήθηκε εκεί στο χωριό. Το πήρανε, λέει, και το κρεμάσανε με την άκα του στο βουνό, σε ένα δέντρο. Και οι γιαγιάδες μας το λέγανε σαν παραμύθι, να φοβόμαστε και τέτοια. Είδα. Από εκεί δημιουργήθηκε και η ιδέα αυτή και έγινε θεσμός και κάθε χρόνο, έτσι, αυτές τις μέρες αναβιώνει όλο αυτό και μάλιστα συγκεντρώνει και πάρα πολύ κόσμο πλέον. Ναι. Πέρυσι είχαμε γύρω στους 2.000 κόσμο και ελπίζουμε και φέτος ο κόσμος. Είναι και κάτι ξεχωριστό από τα καρναβάλια που βλέπουμε, συνεπώς προσελκύει περισσότερο τον κόσμο. Είναι παραδοσιακό. Ο σύλλογος μας έχει φτιάξει, έχουμε 140 στολές, εκτός από τα κουδούνια που έχουμε, έχουμε τις κουκουβάγες, τους φεντονάδες, που δίνουμε τις στολές στον κόσμο, δίνονται, συμμετέχουν όλοι μαζί. Κάνουμε το Σεριάνι στο χωριό με τους μουσικούς, φωτιές γύρω-γύρω από το χωριό και μετά γυρίζουμε στο σχολείο που γίνεται ένα παραδοσιακό γλέντι εκεί. Ναι. Άρα συμμετέχουν και οι επισκέπτες σε αυτό το δρόμο. Αυτό θέλουμε, συμμετέχουμε όλοι μαζί. Ναι. Και αυτό είναι και το ωραίο νομίζω, ότι και το χαίρεται ο κόσμος γιατί συμμετέχει μαζί μας. Τώρα θα γίνει την Κυριακή το καρναβάλι. Την Κυριακή, 4 η ώρα θα ξεκινήσουμε και θα ντύνεται ο κόσμος, θα έρχεται να ντύνεται σιγά σιγά και κατά τις 6 θα ξεκινήσει το Σεριάνι γύρω γύρω από το χωριό που θα κάνουμε. Αυτό. Πάντως, μια επίσκεψη που είχαμε κάνει και στο χωριό σας, ως εκπομπή και είχαμε δει και τις στολές. Χρειάζεται και συντήρηση όλο αυτό, έτσι. Τις στολές, ο σύλλογος τις φτιάχνει, εμείς οι ίδιοι τις έχουμε φτιάξει. Τις συντηρούμε, τις πλένουμε κάθε χρόνο για να έρχονται οι επισκέπτες και να είναι εντάξει. Τις φτιάχνουμε. Όλα τα κάνουμε μόνοι μας σχεδόν. Πολύ, με εθελοντισμό και με πολύ αγάπη για το χωριό, γιατί έχουμε μεγάλη αγάπη. Το βλέπουμε, γιατί κάνετε και πάρα πολλές δράσεις. Αυτό, είμαστε ένα μικρό χωριό, αλλά νομίζω το αγαπάμε πολύ το χωριό μας και προσπαθούμε λίγο να το κρατάμε ζωντανό με τις δράσεις που κάνουμε. Και πιστεύω ότι το έχουμε καταφέρει ως την ώρα. Πραγματικά το έχετε καταφέρει, γιατί δεν σταματάτε στο καρναβάλι. Όχι. Έχετε αναδείξει μονοπάτια, κάνετε το φεστιβάλ που έχουμε το καλοκαίρι. Είναι πάρα πολλά. Το πανηγύρι μας που είναι παραδοσιακό. Προτιμάμε έτσι να τα κρατάμε λίγο έτσι, να κρατάμε την παράδοση. Τώρα, οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι δεν μένουν στο χωριό όμως, έτσι. Δεν μένουν στο χωριό. Οι μεγαλύτεροι, πιο πολλοί είναι μεγάλοι άνθρωποι. Ναι. Στην Καλαμάτα, στην Αθήνα, αλλά συναντιόμαστε, συνεργαζόμαστε όλοι μαζί και νομίζω βγαίνει ένα καλό αποτέλεσμα αυτό. Όσοι έρθουν, νομίζω θα περάσουν πάρα πολύ ωραία. Την Κυριακή, λοιπόν, στις 4 το απόγευμα, καλό είναι να έχει έρθει ο κόσμος. Να έρθει ο κόσμος, να ντυθούν σιγά-σιγά, όπως προλάβει. Δεν κρατάμε στολές. Και μετά σιγά-σιγά αυτό θα ξεκινήσει το γλέντι. Ναι. Έχετε στολές και για μικρά παιδιά ή μόνο για μεγάλους? Για μικρά είναι λίγες οι στολές που έχουμε. Έχουμε και για μικρά παιδιά. Αλλά έχουμε και στεφανάκια και σου που δίνουμε στον κόσμο. Και αύριο, μάλιστα, γίνεται στο ιστορικό κέντρο. Με τη βοήθεια του το κατάστημα Μπορού και το κέντρο δημιουργικού ντοκιμαντέρ θα κάνουμε αύριο το απόγευμα μια εκδήλωση που θα φτιάξουμε εκεί τα στεφανάκια του Κισού και έτσι εκεί μπορεί να έρθουν και να μας γνωρίσουν και από κοντά. Ωραίο. Να ξεκινήσουμε λίγο έτσι, να μπούμε στο κλίμα του καρναβαλιού. Οπότε αύριο όποιος θέλει να έρθει από τις 6 μέχρι τις 9 εμείς θα είμαστε εκεί. Να φτιάξουμε τα στεφανάκια και να μας γνωρίσουν και λίγο πιο καλά. Να έχετε και την πρώτη επαφή, έτσι. Ναι. Βλέπουμε και στα πλάνα μας έτσι από προηγούμενο καρναβάλι και τις φωτιές είδαμε νωρίτερα και τις φορεσιές όλες αυτές που δίνετε κι εσείς στον κόσμο. Και πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Είναι κάτι να βλέπουμε τώρα έτσι στους δρόμους. Είναι κάτι που δεν γίνεται. Είναι ωραίο γιατί συμμετέχει ο κόσμος μαζί μας. Και νομίζω ότι αυτό είναι που είναι το λίγο διαφορετικό, δηλαδή δεν μένουν στην άκρη να μας βλέπουν, είμαστε όλοι μαζί. Και είναι πολύ όμορφο.
νομίζω. Έτσι, ναι, ακριβώς. Και μπαίνω και στο κλίμα της αποκριάς, έτσι, έτσι. Πιο δυναμικά. Ναι. Καλή επιτυχία ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Και σας περιμένουμε και εσάς και όλο τον ευχαριστούμε κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Καλή επιτυχία, καλή Σαρακοστή να έχουμε. Με υγεία πάνω απ' όλα. Σας ευχαριστούμε. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Γραφείο Ενοικιάσεων Οχημάτων Ace Transfer Παπαδημητρίου. Παρέχουμε γιοταχή, minivan 7 έως και 9 θέσεων και VIP Transfer. Παπαδημητρίου. Ένα όνομα που γράφει ιστορία και στις μετακινήσεις. Ace Transfer Παπαδημητρίου. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6947 26 1251. Σέρβις Σοκράτης Σάνιος. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με ολοκληρωμένες υπηρεσίες, η νέα κάθετη μονάδα εγγυάται τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan, Volkswagen Group. Τεχνογνωσία συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, φανοποιείο βαθείο. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, έλεγχος και συντήρηση air condition. Auto Service Σοκράτης Σάμιος. Απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει. Σπούργη της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργίτης Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22266. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoor. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας και διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoor. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Ο κόσμος σου είναι ο τόπος που ζεις.
Ο τόπος που αγαπήθηκε με πάθος και περηφάνεια. Οι ρίζες, η ιστορία, η παράδοση, η ταυτότητά σου. Το χθες και το σήμερα. Άνθρωποι, εικόνες, συναισθήματα. Είναι ο τόπος για τον οποίο θέλεις να γνωρίζεις τα πάντα. Τι συμβαίνει στο νησί, την πόλη, τη γειτονιά σου, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ποιο είναι αυτό για το οποίο όλοι συζητούν. Ποια είναι η είδηση που δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή. Όσο περισσότερα γνωρίζεις για τον τόπο σου, τόσο γίνεσαι κομμάτι του. Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας. Επιστρέψαμε, είμαστε και πάλι εδώ. Συνεχίζουμε τώρα με πολιτιστικό θέμα. Βρίσκεται σε εξέλιξη η έκθεση στην αίθουσα Α49 του οικαστικού Γιάννη Γιαλουράκη. Και είναι μαζί μας η νύφη του, η κυρία Λιάννα Θεοχάρη, να μιλήσουμε για την έκθεση. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μια ξεχωριστή έκθεση, έτσι, να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εκεί στην αίθουσα 49. Έχει εγκαινιαστεί μέρες πριν, αλλά θα ολοκληρωθεί 10 Απριλίου. Σωστά. Να πούμε τι παρουσιάζεται σε αυτή την έκθεση. Η έκθεση ξεκίνησε καταρχάς στις 9 του μήνα, στις 9 του Φλεβάρη. Ναι. Ημέρα Παρασκευή, συνεχίζεται μέχρι τις 10 Απριλίου. Είναι μια διαφορετική έκθεση. Παρουσιάζονται έργα, πίνακες του πεθερού μου, ο οποίος ανήκει στους υπερρεαλιστές στην ουσία. Είναι έργα πρωτότυπα, για κάποιους ίσως λίγο δυσνόητα. Mm-hmm. Για όσους γνωρίζουν, ο υπερρεαλισμός είναι κάτι ανάλογο με το σουρεαλισμό. Οπότε τα έργα είναι πέρα από κάθε λογική. Υπάρχει ελεύθερη φαντασία, ουσιαστικά. Mm-hmm. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να περάσουν από εκεί, να ρίξουν μια γρήγορη έστω ματιά, να δουν κάτι το διαφορετικό, κάτι το μοναδικό. Έτσι, βλέποντας και τις εικόνες έτσι, από την έκθεση, βλέπουμε έναν άλλο τρόπο, κάτι διαφορετικό, μια άλλη τεχνοτροπία, θα έλεγε κανείς, έτσι, στην απεικόνηση έτσι, του θέματος. Ακριβώς. Βλέπουμε ορισμένα έργα αυτή τη στιγμή. Ναι. Όλα του τα έργα έχουν έντονο το αρχιτεκτονικό στοιχείο. Ναι. Ο ίδιος ήταν άλλωστε αρχιτέκτονας και φαίνεται από τα έργα του. Είναι επηρεασμένος από τον Βερμίρ, Μικελάντζελο. Βλέπουμε ότι εδώ βλέπουμε έργα που αφορούν την Ελλάδα, έτσι. Mm-hmm. Φυσιολάτρης, λάτρης της αρχαίας Ελλάδας, μυθολογίας, με φοβερές γνώσεις μπορώ να πω. Ένας άνθρωπος πολύ ψαγμένος. Και γενικά έκανε και ντοκιμαντέρ. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, γύρισε σχεδόν όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και έχει κάνει και πάρα πολλά ντοκιμαντέρ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με λίγο χιουμοριστικό τρόπο, μπορώ mm-hmm. να πω, καλύπτοντας τα πάντα, όλη την Ελλάδα. Ναι. Τώρα η έμπνευσή του κυρίως είναι από... γιατί είδαμε έτσι και αρχαία μνημεία, αλλά και μυθολογία. Τοπία και μυθολογία κυρίως, ναι. Αρχαία Ελλάδα, πολύ σημαντικά γεγονότα, όπως είναι ο εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα σε Βόρειο και Νότιο Αμερική. Mm-hmm. Δηλαδή, οι περισσότεροι πίνακες απεικονίζουν κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχει ένα μήνυμα πίσω από τον πίνακα. Μπορεί να βλέπουμε κάτι ψιλοαφηρημένο, όπως mm-hmm. είναι αυτός ο πίνακας. Ναι. Οι περισσότεροι δεν μπορούν να καταλάβουν τι δείχνει στην ναι. ουσία. Βλέπουμε στον πίνακα, παραδείγματος χάρη, την Αφροδίτη της Μήλου, η οποία είναι μέσα στο κλουβί. Και εδώ θέλει να δείξει ότι αυτά που πραγματικά έχουν αξία, πολλές φορές τα κρατάμε κλεισμένα, mm-hmm. περιορισμένα. Άρα θέλει να περάσει και πολλά ναι, μηνύματα, ναι. έτσι. Ναι. Πάρα πολλοί πίνακες κρύβουν μηνύματα. Πρέπει όμως να κάτσεις να παρατηρήσεις πολύ προσεκτικά τον πίνακα, να σκεφτείς, να ξέρεις ιστορία, για να μπορέσεις να συνδέσεις τον πίνακα με το μήνυμα. Mm-hmm.
Μέχρι τώρα πώς πάει η επισκεψιμότητα? Πάει πολύ καλά. Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, πηγαίνει καθημερινά κόσμος, πηγαίνουν πολλοί νέοι άνθρωποι, ακόμη και σχολεία έχουν επισκεφθεί το χώρο και μπορώ να πω ότι οι μαθητές δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η νεολαία μας είναι αρκετά ευαισθητοποιημένη στο θέμα της τέχνης, κοιτούν με περιέργεια, ρωτούν να μάθουν. Συνήθως είναι ο σύζυγος εκεί, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και να επεξηγήσει και τους πίνακες, να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Και αυτό είναι το ευχάριστο πραγματικά. Να πούμε βέβαια ότι ο σύζυγός σας είναι ο γιος. Ο γιος, ακριβώς. Του... Ο γιος. Ο πεθερός μου ήταν παντρεμένος με την Μαργαρίτα, η οποία η καταγωγή της είναι Αγγλίδα. Για πάρα πολλά χρόνια η γυναίκα της ζωής του έκαναν ένα παιδί και προλάβανε και είδανε ευτυχώς και ένα εγγόνι, το γιο μας. Τώρα τα έργα αυτά θα πάνε και σε άλλη έκθεση, τι σκέφτεστε? Είμαστε υποσκέψη με το σύζυγο, είπαμε να ξεκινήσουμε από την Καλαμάτα, μιας και είναι η πόλη που ουσιαστικά οι γονείς του επέλεξαν να ζήσουν τα τελευταία χρόνια της ζωής τους. Σκεπτόμαστε μελλοντικά να προχωρήσουμε για Αθήνα, αλλά από κάπου έπρεπε να γίνει η αρχή. Θεωρήσαμε ότι είναι πιο σωστό να γίνει από εδώ, από τη δική μας πόλη, από την πόλη της επιλογής τους. Όταν ήταν στη ζωή, είχε κάνει εκθέσεις, είχε προβάλει το έργο του? Γνωρίζω ότι είχε κάνει εκθέσεις στο εξωτερικό. Ναι. Δηλαδή, είχε κάνει κάποιες εκθέσεις στην Καλιφόρνια, στο Καναδά. Άλλωστε, είχε και γκαλερί ο ίδιος. Η πρώτη του γκαλερί, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στον Καναδά, στη Λαγκούνα Μπιτς, εκεί όπου έμενε. Στη συνέχεια μετακόμισαν με την πεθερά μου Καλιφόρνια, όπου μεταφέρθηκε και η γκαλερί του. Επομένως, κάθε φορά, γιατί ήταν άνθρωποι οι οποίοι μετακινούνταν, τους άρεσε να μετακινούνται. Και λόγω εργασίας της πεθεράς μου, ήταν καθηγήτρια πανεπιστημίου, οπότε αναλόγως σε ποιο πανεπιστημίο εργαζόταν, ακολουθούσε και ο σύζυγός της, μαζί με την γκαλερί, μαζί με όλα τα έργα. Λίγο δύσκολο. Και έτσι κατέληξαν στην Ελλάδα, όταν στην ουσία η πεθερά μου βγήκε σε σύνταξη, οπότε μπορούσαν να επιλέξουν τον τόπο που θα ζούσαν μόνιμα από εκεί και ύστερα. Και έμειναν στην Καλαμάτα, έτσι. Έμειναν στην Καλαμάτα, ναι. Τη λάτρεψα την Καλαμάτα. Έκαναν μια περιοδία σε όλη την Ελλάδα στην ουσία. Και όταν έφτασαν εδώ, από όσο θυμάμαι ο ίδιος μου είχε πει, είπανε ότι εδώ θα μείνουμε, εδώ θα σταθμεύσουμε στην ουσία. Και πραγματικά δεν νομίζω ότι θα την άλλαζαν. Είχαν ρίζες από εδώ ή όχι? Όχι, δεν είχαν ρίζες. Ναι. Ο πεθερός μου στην ουσία γεννήθηκε στην Αίγυπτο από Έλληνες γονείς. Η μητέρα του ήταν από τα Κύθυρα και ο μπαμπάς του ήταν από τη Σύμηδο, Δεκανήσου. Στην ουσία μιλούσε ελληνικά άπτεστα, γιατί τα έμαθε στο σπίτι από τους γονείς του. Παρόλο που ήρθε σε μεγαλύτερη ηλικία στην Ελλάδα, δηλαδή ήξερε και να γράφει και να διαβάζει, είχε γνώσεις της ιστορίας μας, της μυθολογίας μας. Παρόλο δηλαδή που ουσιαστικά προερχόταν από γονείς οι οποίοι ζούσαν στην Αίγυπτο, εκεί γεννήθηκε, ήταν Έλληνας, πραγματικός Έλληνας. Το έλεγε η υπερδικούλα του, δηλαδή. Τώρα σας έχει αφήσει πραγματικά μια μεγάλη κληρονομιά, γιατί αυτά τα έργα έτσι είναι πραγματικά μια κληρονομιά μεγάλης αξίας. Εσείς πώς το βλέπετε, δηλαδή πώς θα μπορούσατε να δείξετε αυτό το έργο? Είμαστε τυχεροί. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Έχοντας όλη αυτή την απίστευτη κληρονομιά που έχει αφήσει πίσω του, ο σκοπός πρώτα απ' όλα είναι να αναδειχθεί το έργο του. Αυτός είναι κυρίως ο στόχος μας. Γι' αυτό και ξεκινάμε από Καλαμάτα και θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να γυρίσουμε και όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Ο γιος του έχει πάρει έτσι το ταλέντο? Όχι, δυστυχώς. Ούτε ο εγγονός. Ούτε ο εγγονός. Κρίμα, πραγματικά. Πραγματικά χάθηκε το ταλέντο. Γιατί για να φτιάξεις τέτοια αριστουργήματα πρέπει να έχεις πραγματικά ταλέντο, να είσαι πολύ καλός. Παρόλο που η δική μου ενασχόληση με την ζωγραφική δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Με το απλό μάτι μπορώ να διακρίνω το πόσο καλός και πόσο προσεκτικός ήταν. Τα λάτρευε τα έργα του κυριολεκτικά και ζωγράφιζε μέχρι και την τελευταία στιγμή. Ναι. Μέχρι την τελευταία στιγμή ζωγράφιζε. Σε τι ηλικία πέθανε? Πέθανε το 2008,
και είναι γεννημένος το 22. Άρα, αν το υπολογίσουμε τώρα το 22 με το 8 και μάλιστα γεννήθηκε και πέθανε την ίδια ημερομηνία. 11 Μαρτίου γεννήθηκε, 11 Μαρτίου είναι η ημέρα του θανάτου του. Έφυγε την ημέρα δηλαδή της γέννησης. Ναι, ναι. Εντάξει, πραγματικά είναι και έργα από ό,τι βλέπω έτσι και λίγο που παρακολούθησα νωρίτερα για να ετοιμάσω αυτό το βίντεο που στέλνουν και μηνύματα τα οποία είναι επίκαιρα. Ήταν πάντα ενημερωμένος. Είναι έτσι... Ναι, ήταν πάντα ενημερωμένος. Mm. Γενικά ένας άνθρωπος ο οποίος παρακολουθούσε τα πάντα. Mm-hmm. Και φαίνεται και από τους πίνακες, ακριβώς όπως το λέτε στην ουσία. Πάντα ενημερωμένος και τα μηνύματα περνάνε μέσα από το πίνακα. Πάντα κάτι ήθελε να πει. Δεν είναι τίποτα τυχαίο στην ουσία. Ευχαριστώ. Να πούμε έτσι να αναδειχθεί το έργο του, πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και όποιος θέλει βέβαια μέχρι τις 10 Απριλίου η έκθεση εννοείται. Θα λειτουργεί. Μπορεί να την επισκεφτεί. Ναι, είναι πρωί και απόγευμα. Είναι πρωινές ώρες, το Α49, στην Αναγνωσταρά 49 στην ουσία. Είναι τα πρωινά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και 6 με 9 το απόγευμα. Και μπορεί κάποιος να την επισκεφθεί και Σάββατο πρωί όμως. Mm-hmm. Αν κάποιος δηλαδή εργάζεται και δεν του είναι εύκολο, μπορεί να κάνει μία βόλτα και να το συνδυάσει και με το καφεδάκι του στην πλατεία. Να σας ευχαριστήσουμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Γεια σας. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Ελληνική χάρισε μια πατέντα στηριγμένη στον φραπέ. Είναι οι καλύτεροι καφέδες στον κόσμο σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας. Ο Φρέντο Εσπρέσο και ο Φρέντο Καπουτσίνο φαίνεται πως κερδίζουν το κοινό σε γεύση και απόλαυση. Ανάμεσα στους 10 καλύτερους καφέδες στον κόσμο βρίσκονται και 3 ελληνικοί με βάση τη σχετική λίστα που δημοσίευσε πρόσφατα το Taste Atlas, ένας από τους πιο δημοφιλείς ιστότοπους γαστρονομίας παγκοσμίως. Πρόκειται για τον Φρέντο Εσπρέσο και Φρέντο Καπουτσίνο και φυσικά για τον Φραπένο. Τονίζεται ρητά πως πρόκειται για τους καφέδες που παρασκευάζονται με συγκεκριμένο τρόπο μόνο στην Ελλάδα. Αυτό είναι ελληνική ανακάλυψη. Για να έχει ζήτηση και ο εσπρέσο καφές και το καλοκαίρι. Και είναι καθαρά ελληνική ανακάλυψη, γιατί και στο εξωτερικό και στην Ιταλία, που είναι η χώρα του εσπρέσο, Φρέντο Εσπρέσο και Φρέντο Καπουτσίνο δεν υπάρχει. Υπάρχει διπλό εσπρέσο, εσπρεσάκι και καπουτσίνο. Και δεν έχει διαδοθεί έξω. Δηλαδή και στην Ιταλία που είχαμε πάει το Σεπτέμβριο, Φρέντο Εσπρέσο ζητάγαμε και ένα διπλό Εσπρέσο με δύο πάγους μέσα. Δεν έχουν το κλασικό το Φρέντο Εσπρέσο το δικό μας που χτυπιέται στη φραπιέρα. Από ό,τι έχουμε ακούσει και μας έχουν πει διάφοροι ότι έχουν πάρει ιδέα από το φραπέ, γιατί κάποια στιγμή που είχαν κάποιοι που είχαν κάνει εισαγωγή Εσπρέσο, μετά το Μάρτιο μήνα η δουλειά τους έπεφτε κατακόρυφα που σταματάγαν τα ζεστά. Και κάτι έπρεπε να κάνουν και κάποιος ασχολήθηκε και έφτιαξε το Φρέντο Εσπρέσο. Χτύπησε δηλαδή ένα εσπρεσάκι με πάγο και έγινε κάτι αντίστοιχο όπως είναι το φραπέ. Η ελληνική αυτή πατέντα λοιπόν φέρνει τον Φρέντο Εσπρέσο στην τρίτη θέση της λίστας. Ο Φρέντο Καπουτσίνο ακολουθεί αμέσως μετά στην τέταρτη θέση, ενώ στην όγδοη είναι ο φραπέ με τους καταναλωτές στην Ελλάδα λόγω των ανατιμήσεων των βασικών αγαθών να αρχίζουν να περιορίζουν την αγαπημένη τους απόλαυση. Θα το πει τον καφέ, αλλά και σε αυτό το τομέα έχει αρχίσει και φαίνεται ότι δεν είναι όπως ήταν ο Έλληνας, ότι κοιτάζει πλέον να πιει ένα ποιοτικό καφέ με όσο λιγότερο δυνατόν καλύτερη τιμή. Και πακέτο σίγουρα γιατί είναι πιο φθηνός. Δεν έχει δηλαδή το κόστος που έχει ένας καφές σερβιριζόμενος και το πακέτο σίγουρα είναι πιο φθηνό και το κοιτάει και ο άλλος να είναι και καλή ποιότητα για να ευχαριστηθεί τον καφέ. Παραμένουμε στην εστίαση, αλλά έτσι με άλλη ματιά, γιατί ετοιμάζει και διοργανώσεις σημαντικές. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Κολοβός, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας. Καλώς ήρθατε. Τι κάνουμε, καλά. Καλά. Καλά, καλά. Ετοιμαζόσαστε πυρετοδός για το δεύτερο φόρουμ, Μεσσηνία Φόρουμ. Μπαίνουμε τελική ευθεία. Ναι, κοντεύετε. 13-14 Απριλίου. Ένας μήνας περίπου. Μπορεί να φαίνεται πολύ σε κάποιους αυτό, αλλά δεν είναι καθόλου πολύ για μια τόσο μεγάλη οργάνωση. Ναι. Ήδη κόβουμε κορδέλες αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να φτάσουμε και να είναι και στο επιθυμητό επίπεδο που θέλουμε και αξίζει η Μεσσηνία και η Καλαμάτα γενικότερα. Πέρυσι είχε επιτυχία. Φέτος βάζετε και άλλα πράγματα. Ναι.
φυσικά. Καταρχήν αφού γκραζόμαστε, ναι. Βλέπουμε τι πρέπει, τι χρειάζεται. Πέρσι ήταν το πρώτο φόρουμ Εσσηνίας, στην ουσία εκεί ήταν έτσι και η παρουσίαση του Συλλόγου. Φέτος επίσημα κλείνει ένα χρόνο ο Σύλλογος. Άρα οι απαιτήσεις φέτος είναι περισσότερες, έτσι. Ναι, οι απαιτήσεις είναι περισσότερες. Οι απαιτήσεις γενικότερα στο χώρο μας τρέχουν και είναι πολύ περισσότερες. Θα υπάρχουν ομιλητές φέτος και άνθρωποι που θα είναι και από το εξωτερικό. Το πολύ ευχάριστο, κυρία Ηλιοπούλου, είναι ότι όπου σηκώνουμε τηλέφωνο, να το πω πολύ απλά, υπάρχει ανταπόκριση και με πολύ μεγάλη χαρά έρχονται σε όλο αυτό που πάμε να κάνουμε να βοηθήσουν. Τι καινούριο θα έχει φέτος. Να πούμε όμως και κάποια πράγματα, πώς είχε δομηθεί πέρυσι, έτσι να το φρεσκάρουμε, για να καταλάβουμε και το τι είναι αυτό. Ναι. Καταρχήν, πέρσι αγγίξαμε πάρα πολύ έντονα το κομμάτι της γαστρονομίας. Ως εστίαση φυσικά αυτό θα αγγίξουμε. Αγγίξαμε διάφορους σκοπούς τους οποίους έχει ο Σύλλογος, η προσβασιμότητα στους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, τάσεις που έχει πάει η εστίαση μετά την COVID εποχή. Μέσα εκεί ήταν και το κομμάτι του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας, χρηματοδοτικά εργαλεία που υπήρχαν. Όλα αυτά τα δημιουργήθηκαν πέρσι. Τα είδαμε, παρουσιάσαμε κάποια προϊόντα μαζί με παραγωγούς και τυποποιητές της περιοχής μας, καθώς και με εινοποιούς. Πολλά από αυτά αναγνωρίζονται ότι περπατήσαν και βγήκαν εκτός Μεσσηνίας, μέσα από ανθρώπους που ήρθαν και συμμετείχαν πέρσι στο φόρουμ, είτε αυτός λέγεται κύριος Ζαζάρου, είτε άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι πλέον είναι φίλοι της Μεσσηνίας, φίλοι της Καλαμάτας και είναι αυτοί που θα πούν τον καλό το λόγο για μας προς τα έξω. Φέτος βάζουμε κάτι καινούριο, το εμπλουτίζουμε, ναι, έτσι με νέα πρόσωπα, με νέες δράσεις. Ναι. Φέτος εστιάζουμε σε τρεις άξονες. Ο πρώτος είναι ο θεματικός τουρισμός, ο τουρισμός εμπειριών. Έχουμε μαζέψει όλες τις επιχειρήσεις που ασχολούνται σε αυτό το τομέα, ποιες είναι, τι κάνουν, ποιους μήνες δραστηριοποιούνται. Ετοιμάζουμε μια πλατφόρμα η οποία να μπουν μέσα εκεί και ώστε μέσα από αυτόν τον τρόπο να πετύχουμε αυτό που λέγαμε πέρσι, τι, την επιμήκυνση, τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, αλλά και να ανοίξει και στην περιφέρεια αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, 12 μήνες λειτουργία και στην περιφέρεια, που είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Όλα τα άλλα, από ό,τι έχουμε δει και από ανθρώπους που είναι δικοί μας, βλέπουμε ότι είναι αδιέξοδο. Είναι μια τάση πολύ μεγάλη αυτή τη στιγμή. Ο ποδηλατικός τουρισμός, μιλάμε, έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία αυτή τη στιγμή. Θαλάσσια, σπορ, ορειβασίες, διαδρομές. Πέρσι ξεκινήσανε μέσα από το φόρουμ που κάναμε άνθρωποι και αντιληφθήκανε και το παρακολουθήσανε και αρχίσαν και δημιουργούν επισκέψιμα εινοποιία, επισκέψιμα ελαιοτριβία. Από μια ιδέα, από δύο ομιλητές που τους βοηθήσανε και τους ενθαρρύνανε να κάνουν αυτό το πράγμα. Θα παρουσιάσουμε κάποια προϊόντα φέτος που κλείσανε πολύ μεγάλες συμφωνίες και ταξιδέψανε στο εξωτερικό μέσα από το Μεσσηνία Φόρουμ. Πρακτικές καλές που μας δείξανε ο Βαρελάς συγκεκριμένα, ο συντοπίτη μας από εδώ, που μας είπε προχωρήστε, δείτε δύο πραγματάκια, τρία δίπλα από την εστίαση, τα οποία ένα από αυτά είναι το κάρπα. Κάναμε μαθήματα, τα εντάξαμε στις επιχειρήσεις μας μέσα, εκπαιδεύσαμε τους ανθρώπους μας. Φέτος, το ένα κομμάτι, είπαμε, είναι ο θεματικός τουρισμός. Το άλλο το κομμάτι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο θα μάθουμε τι είναι πλέον αυτό το πράγμα, γιατί χτυπάει την πόρτα μας. Βέβαια. Και πρέπει να προετοιμαστούμε. Ακριβώς. Άρα θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, και βλέπω ότι στο επίκεντρο είναι και η τουριστική ανάπτυξη και βλέπουμε ότι μπαίνετε και δυνατά ως σύλλογος, γιατί κατά τη διάρκεια και του χειμώνα, πέρα από το φόρουμ, γίνανε δράσεις παράλληλες με το Δήμο προς αυτή την κατεύθυνση και είχαν και επιτυχία. Κοιτάξτε, κύριε Ηλιοπούλου, αυτό που έχουμε πει από πρώτη στιγμή, δεν θέλουμε να είμαστε σύλλογος διαμαρτυρίας. Ένας σύλλογος διαμαρτυρίας και πολύ πιο εύκολα ένας πρόεδρος μπορεί να γίνει αρεστός στα μέλη του και έξω, κάνοντας διαμαρτυρία, βγαίνοντας με χαρτιά για το ένα, για το άλλο. Γίνονται αυτά. Η δουλειά του Συλλόγου, για τα μέλη του, ένα μέρος είναι και αυτό. Αυτό γίνεται τι, μέσα από τα γραφεία του Συλλόγου, υπάρχει γραμματιακή υποστήριξη. Να στηρίξεις όλα τα μέλη, πάνε εκεί, λύνονται τα προβλήματά τους,
γίνονται αντίστοιχες επικοινωνίες, είτε επιβατικά δικαιώματα, είτε εργασιακά, είτε φορολογικά. Αυτό δεν το διαφημίζουμε. Δεν πάμε και λέμε ότι κάναμε αυτό ή ότι πήγαμε, είδαμε τον αντιδήμαρχο από αυτό. Αυτά είναι τα αυτονόητα πρέπει να κάνουμε. Και τα κάνουμε. Πιστέψτε με, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το δύσκολο είναι αυτό που λέμε η εξωστρέφεια. Το να πάμε να κάνουμε δράσεις, να φύγουμε από τις 60 μέρες το καλοκαίρι, να γεμίσουμε όλο τον άλλο χρόνο για να μπορέσει να δουλέψει όλη η πόλη και όλη η περιοχή. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνουμε. Τρώει πάρα πολλούς όρους, χρόνους και από την προσωπική μας ζωή και από την επαγγελματική μας ζωή. Έχει κόστος μεγάλο να γνωρίζετε. Βέβαια. Το χέρι, εμείς δεν το βάζουμε μέχρι το γόνατο να βάλουμε. Ναι. Ξεκινάμε από το γόνατο και το βγάζουμε γιατί έτσι πρέπει να είναι, αν θέλουμε να προχωρήσουμε. Και είναι αυτό ότι δεν στέκεστε στο να κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση το βήμα ή η περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Όλοι μαζί. Οι συνεργασίες είναι σημαντικό στο να φέρουν αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό, το είπαμε και πέρσι αυτό το πράγμα. Το λέμε από κάθε βήμα. Η πόρτα είναι ανοιχτή του συλλόγου για όλους, από οποιαδήποτε επιχείρηση μέχρι Α, Β, τοπική αυτοδιοίκηση, ό,τι φορέας και να είναι αυτός, με πολύ σεβασμό σε ό,τι προσπάθειες έχουν γίνει τώρα από ανθρώπους που ήταν σε διάφορες θέσεις, τι σεβόμαστε, απλά δεν έχουμε παροπίδες, δεν εγκλωβιζόμαστε και δεν φοβόμαστε να προχωρήσουμε, γιατί για να μην καλύψει η ιστορία κάποιους ανθρώπους. Όχι. Πρέπει να προχωρήσουμε. Τελείως. Πήγαμε, είπαμε, είδαμε ότι τα Χριστούγεννα, παραδείγματος χάρη, έπρεπε να γίνουν κάποια πράγματα, το κάναμε. Νομίζω ότι αυτό που είδανε όλοι τους άρεσε, βοήθησε πάρα πολύ την κατάσταση φέτος τα Χριστούγεννα. Ίσως, επάνω σε αυτό θα πατήσουμε να χτίσουμε πραγματάκια. Ναι. Και το πολύ μεγάλο κομμάτι που είπαμε τι ήταν, ο εθελοντισμός. Ήρθαν πάρα πολλοί άνθρωποι να βοηθήσουν σε αυτό το πράγμα. Από διάφορους συλλόγους, από διάφορες δραστηριότητες. Η επιτυχία ήταν αυτή. Ελάχιστοι άνθρωποι ήταν απέναντι, που λέω και εγώ ότι ούτε καν περάσανε από το απέναντι πεζοδρόμιο. Και μάλιστα κάποιοι πήγαν να οικειοποιηθούν αυτή την προσπάθεια, που δεν θέλουν να μείνουν σε αυτά τα πράγματα. Ναι. Πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Ερχόμενος τώρα πάλι στο φόρουμ, το Μεσσηνία Φόρουμ, έχει βγει η δελτίο τύπου εδώ και πάρα πολύ καιρό και συνέχεια το λέμε και θα το ξαναπώ και από την εκπομπή σας, ότι όποιοι θέλουν να συμμετέχουν με οποιαδήποτε μορφή, η πόρτα είναι ανοιχτή. Τα γραφεία του συλλόγου είναι εκεί. Το τηλέφωνο είναι εκεί. Δεν είναι ένας σύλλογος φάντασμα να τον ψάχνει κάτι. Ξέρουν πολύ καλά πού θα τον βρούνε. Άρα δεν υπάρχει για εμάς καμία δικαιολογία ότι δεν μου είπανε, δεν ήξερα. Mm-hmm. Πέρσι μπορεί να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Ήταν η πρώτη φορά, εντάξει. Ακριβώς. Φέτος δεν υπάρχει. Τώρα δηλαδή όποιος θέλει να βοηθήσει εθελοντικά μπορεί χαρά να έρθει, να δηλώσει συμμετοχή. Με μεγάλη χαρά. Φέτος είπαμε το ένα κομμάτι είναι εκεί. Από εκεί και πέρα θα δημιουργηθεί και θα βγούμε στον υπαίθριο χώρο, στο Μέγαρο χώρο, που είναι ένας πολύ ωραίος χώρος. Εμείς θέλουμε να ανοίξουμε το μυαλό της Καλαμάτας, του Καλαματιανού, να εκμεταλλευτούμε αυτούς τους χώρους και τους υπαίθριους. Αν βάζοντας αυτάκια, μπορώ να πω ότι είναι ένα μικρό σταύρος νιάρχος, μπορεί να κάνουμε τρομερές εκδηλώσεις εκεί πέρα. Ο Μεσσηνιακός Αμπελώνας θα βγει στον υπαίθριο χώρο του Μεγάρου χώρου. Θα είναι όλα τα εινοποιεία εκεί πέρα. Θα γίνουν γευσηγνωσίες, θα γίνει food pairing. Θα δημιουργήσουμε μια μεγάλη υπαίθρια κουζίνα σε ένα μέρος έξω, στο οποίο θα γίνουν ζωντανά live cooking από σεφ. Η κυρία Ντίνα Νικολάου θα έρθει από τη Γαλλία. Mm-hmm. Η κυρία Ψυχούλη Ελένη θα έρθει να συμμετέχει. Ο Ιάκωβος ο Απέργης θα έρθει. Ο κύριος Λαζάρου θα ξαναδώσει το παρόν αυτός ο άνθρωπος εδώ που μας βοηθάει. Και μαζί με αυτούς θα είναι πολλοί σεφ της περιοχής μας, επιχειρήσεις εστίασης, που θα προσπαθήσουν μαζί με αυτούς τους εξαιρετικούς ανθρώπους να τους εμπνεύσουν και μαζί με τα μεσσηνιακά προϊόντα να βγάλουμε μια πολύ ωραία εικόνα. Όλους αυτούς θα τους πλαισιώσουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά, αν κάποιος ανοίξει το πουκαμισό τους δίπλα στην καρδιά τους, θα δει το εθνόσημο. Ένας από αυτούς είναι ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής kickboxing που πλέον είναι με την ιδιότητα, είναι πρόεδρος της Αθλητικής Επιτροπής στην Αττική. Θα έρθει ο Πύρος ο Δήμας. 4 φορές Ολυμπιονίκης και μάλιστα 3 χρυσός Ολυμπιονίκης. Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης. Όλοι αυτοί πλέον οι άνθρωποι έχουν ιδιότητες άλλες. Είναι τιμή μας να είναι εδώ αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι βγάλαν την Ελλάδα έξω. Και εμείς τι θέλουμε, να βγάλουμε τη Μεσσηνία και την Καλαμάτα μας έξω. Άρα δίνεται μεγάλη έτσι διάσταση στο φόρουμ. Ναι.
Και εντάξει, όλο αυτό δημιουργεί και ένα κλίμα προβολής, έτσι, μεγαλύτερο στην πόλη μας. Ο στόχος είναι αυτός, να δείξουμε ότι είμαστε μια πολύ ωραία ευρωπαϊκή πόλη και περιοχή, με τρομερά προϊόντα, με επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν τρομερό αγώνα, έχουν κάνει μεγάλα βήματα, βελτιωνόμαστε, πρέπει να εμπνευστούμε μέχρι από αυτά τα πράγματα, γι' αυτά και τα κάνουμε, και να εξελιχθούμε. Και είναι σημαντικό κάτι που είπατε νωρίτερα, ότι στόχος είναι η διεύρυνση της τουριστικής περίοδου, ναι. Όχι μόνο στην Καλαμάτα, γιατί πολλές φορές μιλάμε και με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων και λέει «Η Καλαμάτα θα πάει καλά και το Σαββατοκύριακο και το Πάσχα και τις Απόκριες, αλλά γύρω-γύρω έτσι τα ξενοδοχεία είναι ακόμα κλειστά». Η λύση αυτό το πράγμα είναι αυτό που δουλεύουμε εδώ και μήνες να γνωρίζετε, αυτό που λέμε τουρισμός εμπειριών, θεματικός τουρισμός. Γι' αυτό το λόγο θα κατέβει και η Υφυπουργός Τουρισμού, η κυρία Ράπτη. Έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό, εναλλακτικός τουρισμός. Το έχουμε παρουσιάσει επίσημα επάνω. Στην περιφέρεια πάλι το έχουμε παρουσιάσει. Και στους εξιδήμους έχουμε πάει, έχουμε συζητήσει ότι με αυτό θα μπορέσει να γίνει η διεύρυνση γύρω-γύρω σε όλες τις περιοχές. Και να το πω έτσι πάρα πολύ απλά για να το καταλάβει ο καθένας. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους ξενοδόχους. Αυτή τη στιγμή, αν θα πάτε σε μια επιχείρηση εστίασης και κάθεστε σε ένα τραπέζι, θα έρθει ο σερβιτόρος σε ένα πολύ ωραίο τραπέζι σαν αυτό και θα σας δώσει έναν κατάλογο. Θα ανοίξετε, θα δείτε προϊόντα, τι επιλογές θέλετε. Αυτή τη στιγμή τα ξενοδοχεία πουλάμε μόνο ύπνο. Ναι. Δεν έχουμε κατάλογο να τους δείξουμε. Τι κάνουμε, ετοιμάζουμε ένα πολύ ωραίο κατάλογο, καταγράφουμε ποιες δραστηριότητες μπορεί να γίνουν αυτό. Οι δραστηριότητες που θα μπουν μέσα θα έχουν κάποια προαπαιτούμενα. Αυτό είναι με τη βοήθεια του τμήματος του τουρισμού, του ΠΑΠΗ, από το Πανεπιστήμιο, που μας δίνουν πάρα πολύ βοήθεια. Από τον κύριο Μπούχαλη, τον Δημήτρη, τον οποίο είναι ακαδημαϊκός στην Αγγλία αυτή τη στιγμή και θα είναι ομιλητής εδώ πέρα, να μας βοηθήσει και αυτός. Θα είναι πιστοποιημένες οι επιχειρήσεις. Θα μπορέσουν να δείξουν ποιο μήνα μπορεί να γίνει αυτή η δράση, πόσα άτομα. Δεν ο Γιάννης, ο οποίος μέχρι πέρσι δεν ήξερε μπάνιο, φόραγε μπρατσάκια, πήρε μια βάρκα και η κυρία Λιοπούλου σας πήρε με το παιδί σας και σας πήγε μέσα ως σκυλοπνίχθης. Συγγνώμη, είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά. Βέβαια. Όπως καταλαβαίνουμε, θα τεθούν πάρα πολλά ζητήματα και από αξιόλογους έτσι, ομιλητές. Και είναι σημαντικό να λάβουν μέρος όχι μόνο οι επιχειρηματίες, αλλά και οι απλοί πολίτες, για να μπουν και λίγο στο κλίμα, θεωρώ. Ναι. Έτσι δεν είναι, για να ξέρουμε και το τι γίνεται. Ακριβώς. Γιατί πάντα ρίχνουμε ευθύνες στον ένα, στον άλλον, από εδώ, από εκεί, αλλά επί της ουσίας... Όλοι έχουμε ρίδιο ευθύνης. Ναι. Δεν το συζητάμε. Γι' αυτό και αν κάνουμε ένα επιχειρηματικό φόρουμ, θα μπορούσα να πω, είναι ανοιχτό προς όλους. Προσπαθούμε να το αναβαθμίσουμε συνέχεια. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια φέτος να βγάλουμε μια πολύ ωραία εικόνα φέτος για τα κρασιά μας, για το νίνο της Μεσσηνίας. Ήδη έχουμε πάει, έχουμε κάνει επικοινωνία με πολλά περιοδικά πανελλαδικής εμβέλειας να έρθουν, να τα καταγράψουν όλα αυτά, να βγουν ειδησιογραφικά. Θα έρθουν και κανάλια εκτός Μεσσηνίας, εκπομπές. Το στίγμα είναι αυτό. Πολύ σημαντικό. Και τη σφαίλα μας, έτσι, τη Μεσσηνίας. Και η σφαίλα θα είναι, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Σε όλα τα μεσσηνιακά προϊόντα δίνεται έμφαση και προσπαθούμε κι εμείς όσο μπορούμε να τα βάλουμε και να τα υιοθετήσουμε στις επιχειρήσεις μας. Και γι' αυτό θα γίνει και τόσα ζωντανά live cooking με αξιόλογους ανθρώπους που θα εμπνεύσουν και εδώ τις δικές μας επιχειρήσεις, όσο μπορούμε να τα βάλουμε στους καταλόγους μας. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά οι επιχειρηματίες μπορεί να έρθουν να ακούσουν, όπως ήρθαν και πέρυσι, τα υιοθετούν. Γιατί καμιά φορά, ναι μεν είναι ωραία πράγματα αυτά που ακούμε, αλλά φεύγοντας από εκεί τα ξεχνάμε και μένουμε πάλι στο μηδέν. Αργά-αργά τα υιοθετούν. Εμείς προσπαθούμε να τους εμπνεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους και πρέπει να τους κάνουμε να το πιστέψουν. Ναι. Έχουν γίνει αρκετά βηματάκια, ήδη αρχίζουν και φεύγουν αυτά που λέω τα πατατάκια. Δηλαδή, αυτό το πατατάκι πλέον πρέπει να φύγει λίγο από το τραπέζι, το μεσσηνιακό. Πρέπει να δημιουργήσουμε άλλα πραγματάκια. Τα έχουμε δημιουργήσει, θα τα παρουσιάσουμε και θα δείτε ότι τα έχουν υιοθετήσει αυτά που θα παρουσιάσουμε, όχι πλέον μόνο εδώ στη Μεσσηνία. Ταξιδέψαν εξωτερικό. Δηλαδή, θα σας δείξουμε πραγματάκια τα οποία γίνανε επιτυχία και. Πιστέψτε με ότι έχουν δείξει το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή κάποιες εταιρείες από το εξωτερικό. Τι είναι αυτό το Μεσσηνία Φόρουμ που κάνουμε.
και θέλει να βγει προς τα έξω. Δηλαδή είναι πράγματα που θα σας ανακοινήσουμε όταν έρθει η στιγμή. Ναι. Δεν θέλω να προτρέχω. Αλλά δεν ξέρω. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι ίσως έφτασε η στιγμή να κάνουμε το μεγάλο βήμα. Αρκεί να το πιστέψουμε, να πάμε όλοι μαζί με συνεργασίες, με συνέργειες, να βγάλουμε τις παροπίδες. Εκεί, αυτό. Το θέμα να μην το λέμε. Είναι μια λέξη η οποία πρέπει να την πιστέψουμε. Ναι, και να το πιστέψουμε, γιατί έχουμε και πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία μπορεί να μπαίνουν στο τραπέζι της συζήτησης και τόσα χρόνια παραμένουν εκεί. Ας ελπίσουμε όλα αυτά να τα πάρουμε έτσι, να τα κάνουμε χειροπιαστά και πιο ζεστά. Αυτό που λέμε, ότι κάποιοι άνθρωποι μέχρι τώρα θεωρούσαν κάποια μειονεκτήματα. Μειονεκτήματα πρέπει να τα κάνουμε πλεονεκτήματα. Καιρικές συνθήκες, Χριστούγεννα. Είναι πλεονέκτημα. Ναι. Αυτή ήταν η επιτυχία της πλατείας των Ευχών. Ναι. Ότι είμαστε το νότιο άκρο της Ευρώπης. Πλεονέκτημα πρέπει να το παρουσιάσουμε και το διαφημίσουμε. Ναι. Όχι μειονέκτημα. Θα τα ξαναπούμε, γιατί έχουμε ένα μήνα μπροστά, να έχετε κατασταλάξει και στο πρόγραμμά σας, έτσι λίγο πριν το φόρουμ, γιατί είναι πάρα πολλά και πρέπει να το μάθει και ο κόσμος να έρθει από εκεί, να περάσει. Δηλαδή, να μην έρθουν μόνο οι ενδιαφερόμενοι, να έρθουν και ο απλός πολίτης. Είναι σημαντικό. Πιστεύω ότι θα υπάρχει μια μεγάλη επισκεψιμότητα και εκτός Μεσσηνίας. Αυτός είναι ο στόχος μας αυτή τη στιγμή. Και το ξαναλέω, κλείνοντας εδώ, ότι η πόρτα είναι ανοιχτή για όλους. Ξεκάθαρα, όποιος θέλει να συμμετέχει, όποιος και να είναι αυτό, όποια επιχείρηση και αν είναι αυτή, και το Συλλόγο Εστίασης να μην είναι, δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Μας ενδιαφέρει να προχωρήσουμε συνέχεια για Καλαμάτα. Και σε έρθουν και επιχειρήσεις και από τους γύρω νομούς. Με χαρά μας να έρθουν, να τους φιλοξενήσουμε. Είμαστε πολύ κοντά πλέον με όλους, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Εμείς, κύριε Λουμπούλου. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Γραφείο Ενοικιάσεων Οχημάτων Ace Transfer Παπαδημητρίου. Παρέχουμε γιοταχή, minivan 7 έως και 9 θέσεων και VIP Transfer. Παπαδημητρίου. Ένα όνομα που γράφει ιστορία και στις μετακινήσεις. Ace Transfer Παπαδημητρίου. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6947 26 1251. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoor. Βιοτεχνία ρούχων, εργασίας και διαφημιστικών και
και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Την πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoor. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Auto Service Σοκράτης Σάμιος. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με ολοκληρωμένες υπηρεσίες, η νέα κάθετη μονάδα εγγυάται τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan, Volkswagen Group. Τεχνογνωσία συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, φανοποιείο βαθείο. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, έλεγχος και συντήρηση air condition. Auto Service Σοκράτης Σάμιος. Απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει. Σπούργιοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργιοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπούργιοι της Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Είμαι μια νέα γερή γυναίκα. Είμαι μια νέα δραστήρια γυναίκα με οστεοπαινία. Είμαι μια νέα γυναίκα με οστεοπόρωση. Θέλω να είμαι γερή, υγιής, δραστήρια. Ενημερώσου έγκαιρα και πρόλαβε. Πεταλούδα. Σύλλογος Σκελετικής Υγείας. Βάφεις. Βερνικώνεις. Ψεκάζεις. Πετάς. Σωστά. Λάθος. Πολλά από τα χημικά προϊόντα που έχεις στο σπίτι μπορεί να γίνουν επικίνδυνα εάν τα πετάξεις. Όπως μανό, ασετόν, εντομοκτώνα, φυτοφάρμακα, βερνίκια. Φρόντισε να χρησιμοποιείς όλο το προϊόν και να μην απορρίπτεις ό,τι περισσεύει. Μην πετάς ποτέ τις συσκευασίες γεμάτες ή μισογεμάτες στους κάδους των απορριμμάτων, ούτε τις ανακύκλωσης. Μάθε περισσότερα για τη σωστή διαχείριση των επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων στο circulargreece.gr. Ώρα για δράση. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο. Να τα ξαναπούμε. Ο Δήμος σου είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για τον εμβολιασμό, την στήρωση, περίθαλψη, σύτηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του 365 μέρες τον χρόνο. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Καλησπέρα και πάλι. Επιστρέψαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας και θα πάμε στην Ένωση Μεσίνιων Συγγραφέων, γιατί κάνει ένα αφιέρωμα για την Παγκόσμια Μέρα Ποίησης και είναι αφιερωμένη στη γενιά, την ποιητική γενιά του 70 και στον ποιητή Αντώνη Φωστιέρη, που είναι μαζί μας και να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Και να καλησπερίσω και την πρόεδρο της Ένωσης, την κυρία Τόνια Παυλάκου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Να ξεκινήσουμε με την εκδήλωση την αυριανή, κυρία Παυλάκου. Ναι. Όπως κάθε χρόνο, τα τελευταία 10-12 χρόνια, η Ένωση Μεσίνιων Συγγραφέων κάνει το αφιέρωμά της στην Παγκόσμια Μέρα Ποίησης. Άνοιξη, ημερία, φως 21 Μάρτη. Γιορτάζουμε λίγο νωρίτερα, γιατί οι εκδηλώσεις στην πόλη είναι πάρα πολλές.
Σκεφτήκαμε λοιπόν φέτος ότι θα πρέπει να γνωρίσουμε στο κοινό της Καλαμάτας μια ποιητική γενιά, την ποιητική γενιά του 70, μέλη της οποίας ζουν, δραστηριοποιούνται ακόμα, γιατί κάποια στιγμή είχαμε την αίσθηση ότι πολλοί πιστεύουν πως η ποιήση κάπου έχει σταματήσει στον Ελίτη, στο Σεφέρι, και ενώ υπάρχει μια τεράστια ποιητική παραγωγή πάρα πολύ αξιόλογων ποιητών, δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό. Με την αφετηρία λοιπόν αυτή, σκεφτήκαμε ότι πολύ σημαντικός εκπρόσωπος είναι ο ποιητής μας, ο Αντώνης ο Φωστιέρης, προβεβλημένος της γενιάς, από τους πλέον σημαντικούς. Τον καλέσαμε λοιπόν να μιλήσει εκείνος ως πλάχνο από τα σπλάχνα της. Θα κουβεντιάσουμε μαζί στη διάρκεια της εκδήλωσης. Θα αναδείξουμε το πρόσωπο της γενιάς, τι προσέφερε στην ποιήση και θα αναδειχθεί ταυτόχρονα και το έργο του ποιητή, πάλι με διάλογο μαζί μου. Θα συνομιλήσω. Ναι. Έχω την τιμή δηλαδή να συνομιλήσω με τον κύριο Φωστιέρη για την ποιήσή του και για την ποιήση και την ποιητική της γενιάς του 70. Θα πω ότι μελοποιημένα ποίηματά του θα αποδώσει στο πιάνο η Τέτα Βασιλάκη, γιατί διακαλλιτεχνικά η μουσική έχει ενδιαφερθεί για το έργο του. Ο Μαρκόπουλος, ο Θανάσης Νικόπουλος, ο Θάνος Μικρούτσικος έχουν μελοποιήσει ποίηματά του και θα αποδοθούν. Όπως επίσης έχει αξιωθεί η ποίησή του να εικονοποιείται κιόλας, έχει εικονοποιηθεί και από τον Αλέκο Φασιανό σε ένα ολόκληρο άλμπουμ, ο ήχος του Σφυγμού, και από τον Γιάννη Ψυχοπαίδη που διάλεξε ποίηματα και έκανε πίνακες και θα προβληθούν και τα ποίηματα αυτά παραλλήλα με τους πίνακες του Ψυχοπαίδη που εμπνεύστηκε από το έργο του Αντώνη Φωστιέρη. Μάλιστα. Περίπου έδωσα μία εικόνα. Μία εικόνα το τι θα παρακολουθήσουμε εκδήλωσης. Αύριο σε αυτή την εκδήλωση. Λόγος, μουσική, τα εικόνα. Πάντα, τα πάντα. Ναι. Κύριε Φωστιέρη, η γενιά του 70, η ποιητική γενιά του 70, μια περίοδος όμως έτσι πολλών ανατροπών σε όλα τα επίπεδα, που επηρεάζει τον ποιητή όμως. Εννοείται, αναφέρεσαι στην αφετηρία, τη χρονική αφετηρία ή στη διαδρομή αυτή, γιατί ήδη έχουν περάσει, αστεία, έχουν περάσει πάνω από 50 χρόνια, είναι 54 Βέβαια, είναι 50 χρόνια, χρόνια, αλλά η αφετηρία είναι μια έτσι κρίσιμη εποχή. Η αφετηρία ήταν πάνω στην εποχή της δικτατορίας της επταετίας. Με πολλές ανατροπές, ναι. Με πολλά... Και αυτό ήταν και ένα ερέθισμα εξωτερικό μεν, αλλά ένα ερέθισμα το οποίο είχε εσωτερικοποιηθεί και ήδη είχε φανεί στην αφετηρία ακριβώς της γενιάς αυτής, είχε φανεί και στην θεματολογία. Λίγο-λίγο βέβαια πρέπει να πω ότι η θεματολογία αυτή διαφοροποιήθηκε και μάλιστα προς διάφορες κατευθύνσεις, διότι μπορεί η γενιά αυτή να ονομάσει και η γενιά της αμφισβήτησης ή αυτή η γενιά του 70, και για να είμαι ειλικρινής, έτσι για πολλά χρόνια αμφισβητούσα κατά πόσον ήταν της αμφισβήτησης. Αλλά... Ή και της άρνησης. Ή και της άρνησης, τέλος πάντων, είχε διάφορα ονόματα, αλλά η ουσία πάντως είναι και νομίζω ότι εάν κάτι μπορεί να την χαρακτηρίζει, είναι ίσως αυτή η αμφισβήτηση, μόνο που αυτή η αμφισβήτηση δεν ήταν η μονόδρομη. Δηλαδή, μπορεί στην αρχή να ήταν κυρίως μια αμφισβήτηση της ιστορικής, της πολιτικής κατάστασης. Της ιστορικής συγκυρίας. Της ιστορικής συγκυρίας, ναι. Αλλά και του νέου κλίματος που ερχόταν πια. Μια νέα εποχή. Ναι, αλλά κοίταξε, ήδη δηλαδή στην πραγματικότητα, να δούμε δηλαδή και τα ιστορικά γεγονότα, η δικτατορία ύστερα από 4 χρόνια, δηλαδή το 1974, έπεσε. Οπότε από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα 50 χρόνια, τι έγινε. Και αυτό το οποίο έγινε είναι το ότι, κατά τη γνώμη μου, αυτός ο πυρήνας, ο αμφισβητησιακός, ο οποίος πραγματικά υπήρχε, λίγο διασπάστηκε. Δηλαδή έγινε ένα μικρό Big Bang, ας πούμε, και εκεί που στην αρχή ήταν ένας πυρήνας μιας αμφισβήτησης συγκεκριμένης, μετά πήγε προς διαφορετικούς στόχους. Δηλαδή, κάποιοι συνέχισαν να ενδιαφέρονται περισσότερο για το πολιτικό γίγνεσθε ή για το κοινωνικό, για το ιστορικό, για τον τρόπο ζωής. Άλλοι για τη γλώσσα, άλλοι κάναν μια στροφή προς τα μέσα, δηλαδή καλλιέριξαν μια υπαρξιακή, μια οντολογική ποίηση. Άλλοι ενδιαφέρθηκαν περισσότερο για το είδος του λόγου, δηλαδή θέλησαν κάποιοι, ας πούμε, ήταν λίγο
νεοϊπερεαλιστές ή μεταϊπερεαλιστές και θέλησαν αυτό να το καλλιεργήσουν περισσότερο. Θέλω να πω ότι και όλα αυτά με ένα πνεύμα πράγματι εν τέλει δηλαδή, πράγματι ένα πνεύμα αμφισβήτησης, δυσπιστίας, μιας επιθυμίας ανατροπής ή επανεξέτασης των πάντων. Και αυτό, αν δηλαδή υπάρχει κάτι που μπορεί να χαρακτηρίζει ενδεχομένως το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος των ποιητών και κυρίως του ποιητικού έργου αυτών των ποιητών του 70, είναι ακριβώς αυτή η διάθεση της επανεξέτασης και της εν τέλει της αμφισβήτησης των δεδομένων, των παραδεδομένων και οποιασδήποτε έξωθεν επιβαλλόμενης αλήθειας με έναν τρόπο αξιωματικό. Mm-hmm. Τίποτα δηλαδή δεν υπάρχει αξιωματικό εάν δεν το ερευνήσει ξανά ο ίδιος, αν δεν το εξετάσει και αν δεν δει κατά πόσον ισχύει, δεν ισχύει και σε ποιο βαθμό γίνεται αυτό. Εσείς από πού αντλείτε όλο αυτό το έργο σας, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και βλέπουμε και στοιχεία όμως εσωστρέφειας στα δικά σας έργα. Να σας πω κάτι. Η ποίηση από μόνη της είναι μία κίνηση εσωστρεφής. Ναι. Μία κίνηση κεντρομόλος θα έλεγα. Δηλαδή, συλλέγει ενδεχομένως από παντού, αρδεύεται από παντού, από εξωτερικά ερεθίσματα, τα οποία όμως έρχονται προς το κέντρο. Και το κέντρο αυτό είναι ένα κέντρο εσωτερικό. Η ποίηση είναι κατεξοχήν η τέχνη της εσωτερικοποίησης των εξωτερικών, αλλά και των εσωτερικών ερεθισμάτων. Θέλω να πω, όταν το λέω αυτό, εξωτερικά ερεθίσματα μπορεί να είναι τα λεγόμενα βιωματικά στοιχεία που υπάρχουν. Όμως, εξίσου βιωματικά στοιχεία μεγάλης έντασης δεν είναι μόνο αυτά τα οποία είναι αναγνωρίσιμα και από οποιονδήποτε τρίτο, δηλαδή που μπορεί να είναι η καταγωγή, ένα ταξίδι, ένας έρωτας, είναι πράγματα πολύ συγκεκριμένα που μπορείς να τα αφηγηθείς και που μπορεί αυτά να περάσουν όντως στο έργο. Όμως, κατά τη γνώμη μου, εξίσου ισχυρά βιωματικά στοιχεία είναι και πράγματα που για τους τρίτους είναι αθέατα. Δηλαδή, μια επιθυμία σφοδρή, ένα βιβλίο που διάβασες και σε επηρέασε πολύ ή μια θεατρική παράσταση που είδες, ένα όνειρο, μια φράση που άκουσες μέσα στο λεωφορείο ή στο τρόλεϊ και που μπορεί δηλαδή να σου εντυπώθηκε και που άρχισε, γιατί περί αυτού πρόκειται, ότι αρχίζει κάτι να λειτουργεί σαν πυρήνας ο οποίος σε κινητοποιεί. Δηλαδή, ποτέ το ποίημα δεν βγαίνει ολόκληρο, δεν βγαίνει αυτούσιο, σαν την Αθηνά από το κεφάλι του Δία, Πάνοπλη. Αυτό λέγαμε και έξω, ότι το ποίημα δουλεύεται και πολλές φορές δουλεύεται έτσι μεθοδικά, πολύ σκληρά. Και μερικές φορές και για πολύ χρόνο ή για πολλά χρόνια. Ναι. Καμιά φορά βέβαια μπορεί να βγει με την πρώτη φορά και να έχει μια τελειότητα. Ναι, αλλά τις περισσότερες φορές έχω την αίσθηση ότι δουλεύεται. Σε αντίθεση με το πεζό, έτσι, με το διήγημα, με το μυθιστόρημα. Θεωρώ ότι το πεζό λόγω των. Εγώ τουλάχιστον, ακόμα και ένα απλό κείμενο να γράψω, το δουλεύω πάρα πολύ. Και κυρίως το μυθιστόρημα, το οποίο έχει μεγάλη έκταση, είναι στην πραγματικότητα μια πνευματική χειροναξία, διότι το να γράψεις ένα μεγάλο, ένα μυθιστόρημα, πρώτα-πρώτα έχει άλλου είδους δυσκολίες, γιατί αυτό δεν γράφεται μονοκόμματα, γιατί το ποίημα μπορεί να γραφτεί σε μια πρώτη γραφή, σε μια πρώτη μορφή, μπορεί να γραφτεί και ολόκληρο. Mm-hmm. Βέβαια, κατά τη γνώμη μου, μετά πρέπει κανείς να το δει, να το ξαναδεί, να το δουλέψει και δεν είναι αμαρτία το να αλλάξεις την πρώτη μορφή του ποίημα. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν και μερικοί οι οποίοι πιστεύουν ότι τους δόθηκε το ποίημα, ότι ήρθε άνωθεν καταβαίνοντας. Η έμπνευση, ναι. Το έχουμε ακούσει και αυτό, έτσι. Ναι. Δεν έχουμε ακούσει, ναι. Ήρθε η έμπνευση. Η έμπνευση, κοιτάξτε, και η έμπνευση είναι μετονυμία πολλών πραγμάτων. Κυρίως είναι μετονυμία, ας πούμε, ενός έντονου, ενός φοδρού ενδιαφέροντος που έχεις για κάτι. Τι σημαίνει έμπνευση? Δηλαδή, δεν μπορεί να κάθεται να είσαι, πώς το λένε, ανίδιος, να μην έχεις διαβάσει ένα ποίημα, να μην έχεις καμία πνευματική καλλιέργεια, να μην έχεις κανένα υπόστρωμα και ξαφνικά, γιατί να έρθει να σε επισκεφτεί σένα η έμπνευση, ας πούμε, σαν τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, ας πούμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όμως λέγεται πάρα πολύ, είναι λίγο από την ψυχούλα μου, μου κατέβηκε. Βέβαια, μερικοί άνθρωποι, κύριε Φωστιέρη, είναι αρκετά εύκολοι στο να βρίσκουν ένα ρυθμό και τους φαίνεται ότι επειδή υπάρχει αυτή η ρυθμικότητα μέσα είναι τους... Είναι έμπνευση. Ότι και κατατίθεται σε
σε μια γραφή ότι αυτό είναι και ποίηση στο τέλος. Όπως ξέρετε κι εσείς, ο ρυθμός είναι φυσικά και είναι οπωσδήποτε ένα από τα βασικά και τα αναγκαία στοιχεία του ποίηματος. Και είτε είναι εμφανής, είτε όχι. Θέλω να πω, εμφανής είναι ο ρυθμός λόγου χάρη στην παραδοσιακή ποίηση, όπου εκεί έχουμε συγκεκριμένα μέτρα και όπου εκεί είναι και μάλιστα πολλές φορές, δηλαδή ο ρυθμός του μέτρου αυτού, του μουσικού, είναι τόσο έντονος που καλύπτει, υπερκαλύπτει και τη θεματική. Πολλές φορές διαβάζεις ένα ποίημα το οποίο είναι έχει πολύ έντονο μέτρο και άψογο, και όσο πιο άψογο είναι το μέτρο, τόσο λιγότερο καταλαβαίνεις, διαβάζεις και πάει τελειώνεις το ποίημα και λέει, τι είπε, σου έχει φύγει αυτό γιατί έχεις παρακολουθήσει τη μουσική του ποίηματος. Ναι. Και υπάρχει και ολόκληρη σχολή τέτοια, δηλαδή η ποεζή ποιήρας, η λεγόμενη καθαρή ποίηση, θεωρεί ότι το ποίημα είναι μια μορφή μουσικής και κυρίως επικεντρώνεται εκεί, στη μουσική. Όμως δεν είναι το μοναδικό στοιχείο. Δεν μπορεί ότι είναι μουσική να είναι και ποίημα. Είναι και πολλά άλλα στοιχεία. Δηλαδή, κυρίως, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα διανοητικό, ένα στοχαστικό στοιχείο και κυρίως είναι ένα συναισθηματικό στοιχείο. Γιατί και όλα αυτά, ακόμα και το διανοητικό στοιχείο, εάν δεν μεταστοιχειωθεί σε συνέστημα, δηλαδή σε κάτι το οποίο σε δονεί, γιατί και ένα διανοητικό έβριμα. Και πρέπει να δονήσει κατά έναν τρόπο και αυτόν που θα διαβάσει. Ναι, γιατί το ποίημα είναι ο διάμεσος. Είναι, μάλλον θα έλεγα ότι είναι ο μετασχηματιστής. Δηλαδή ξεκινάει από το συνέστημα, το έντονο συνέστημα και όλα τα άλλα στοιχεία και καταλήγει στο ποίημα και μετά από το ποίημα ξαναξεκινάει και καταλήγει στον αναγνώστη. Όμως, η αρχική συγκίνηση και το αρχικό συνέστημα μετασχηματίζεται και γίνεται αισθητική συγκίνηση στον αναγνώστη. Και όποτε νομίζουμε ότι μας συγκίνησε ένα ποίημα, μας ενδιέφερε πολύ, και ενώ, ας πούμε, τις περισσότερες φορές θεωρούμε ότι είναι το θέμα αυτό που μας συγκίνησε, είναι ο τρόπος, είναι το πώς, διότι τα θέματα είναι συγκεκριμένα στην ποίηση. Είναι, ναι, δηλαδή όλα έχουν υποθεί. Τα μεγάλα θέματα είναι πόσα, 10, 15, 20, ποιο, αυτά είναι όλα και όλα. Να μας διαβάστηκε ένα ποίημα έτσι πριν κλείσουμε. Παραδείγματος χάρη. Παραδείγματος χάρη. Πολύ ευχαριστώ. Μπορώ να πω εγώ κάτι. Μπορείτε έτσι με 2-3 λογάκια να μας πείτε έτσι, τι διαπερνάει τη θεματική της ποίησής σας πιο πολύ? Σε σχέση και με αυτά που είπα πριν... Εγώ βλέπω μια ενότητα στην ποίησή σας. Να σας πω κάτι. Επειδή θεωρώ ότι η ποίηση... Πρώτα, κατά τη γνώμη μου, η ποίηση δεν είναι το σύνολο των ποίημάτων. Ίσα-ίσα που το ποίημα προσπαθεί να καταγράψει την ποίηση. Η ποίηση είναι περισσότερο ένα αίσθημα και ένας τρόπος θέασης του κόσμου και των πάντων και του εαυτού μας. Αλλά στη δική μου περίπτωση νομίζω ότι αυτό το στοιχείο το οποίο μπορεί να είναι προεξάρχον είναι αυτό το λεγόμενο υπαρξιακό, στοχαστικό, οντολογικό στοιχείο. Να διαβάσουμε το ποίημα. Να διαβάσουμε το ποίημα και να κλείσουμε κάπως έτσι. Ωραία. Η μάνα μου αύριο. Μήνες και χρόνια. Χρόνια πια συνήθισα. Καθώς σε βλέπω εδώ μπροστά μου να φαντάζομαι πώς θα είναι άραγε όταν αύριο πάψω στα αλήθεια να σε βλέπω. Και συνήθισα να ζω το σήμερα σαν θύμιση του άλλοτε, με νοσταλγία παρόντος, τέλεια αυθύνοντος, αφού όσο μέλλον σου απομένει, όχι αργότερα, ήδη από τώρα λάμπει αθέατα παρελθόν. Έτσι συνήθισα, καθώς περνάς από δωμάτιο σε δωμάτιο και σκουντουφλάς και συγυρίζεις μες στα μαύρα σου, να σε η σκιά που στην ανάμνηση μιλήχια, ίδια η φωνή σου χαμηλή και όταν με μάλωνε, ποιος θα ξεχάσει το καρφί του, ποιος το χάδι του, ώσπου γερόντιο, ρουφυγμένο και αυτιασίδωτο, μούμια μωρού να ολολίζει απ' τις φασκές. Με αυτοσχέδιες ασκήσεις πια συνήθισα να κλαίω για σένα ζωντανή και ότι αναχώρησες. Όμως μετά, τι φωταψίες αναστάσεως, καθώς σε βλέπω εδώ μπροστά μου και φαντάζομαι πως από το αύριο γυρνάς γιατί μ' αγάπησες, γιατί σ' αγάπησα κι εγώ. Και αυτό το αύριο θα περιμένει λίγο ακόμη. Αυτό που αύριο, καθώς σε βλέπω εδώ μπροστά μου και φαντάζομαι, θα λάμψει γύρω σου απροκάλυπτα παρόν. Να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Το θέμα που επέλεξε ο ποιητής είναι
Βιωματικό θα είναι. Βιωματικό, αλλά αγγίζει νομίζω τους πάντες. Αύριο λοιπόν στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα της Φιλαρμονικής. Θα απολαύσουμε τον κύριο Φωστιέρη να διαβάζει την ποιησή του. Ωραία. Και σε άλλα κομμάτια. Ευχαριστούμε ακόμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπαρξιακού έτσι περιεχόμενο. Να είστε πολύ. Καλά. Ευχαριστούμε. Κάπως έτσι κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5.30 το απόγευμα. Μείνετε εδώ, ακολουθούν τα δελτία ειδήσεων από Αργολίδα, Λακωνία και Πάτρα και στις 9 ακριβώς το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Θέμη Κανελόπουλο. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.